Καλησπέρα σας. Η Λεμεσός καλωσορίζει τον Αχιλλέα Δημητριάδη και εμείς με τη σειρά μας καλωσορίζουμε όλους εσάς που είσαστε απόψε μαζί μας στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και την κοινωνία. «Ακούω, διαβουλεύομαι, αποφασίζω», λέει το σλόγκαν. Θέλει πρώτα να ακούσει εσάς και μετά, αφού διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα υπό το φως της διαβούλευσης, να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με την εξαγγελία του για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Με την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να αλλάξει, ο Αχιλλέας θα αναπτύξει τις θέσεις του απόψε πάνω σε τέσσερις άξονες. Τίμιον κράτος, η Κύπρος 2035, μια πράσινη ανάπτυξη για όλους, η λύση μας συμφέρει, οι προκλήσεις για τη Λεμεσό. Μετά την αρχική ομιλία του, θα ακολουθήσει διάλογος με τους παρευρισκομένους. Αχιλλέα, να πάρεις τη θέση σου και ο λόγος σε σένα. Κλεχτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί δήμαρχοι, η Κύπρος μας μπορεί να αλλάξει. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, με τιμά. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια διαβούλευση και ήθελα να αρχίσω από τη Λεμεσόν. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει πόλος ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Η Λεμεσός ηγείται. Γι' αυτό κάποιοι δούλεψαν σκληρά. Τους συγχαίρω. Συγχαίρω τις δημοτικές αρχές. Συγχαίρω την επιχειρηματική κοινότητα. Το ΤΕΠΑΚ, τους φορείς του πολιτισμού και του αθλητισμού, για να ονομάσω μερικούς. Όλοι αυτοί δούλεψαν και το αποτέλεσμα το βλέπετε, το ζείτε. Θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Αν δουλέψει αυτό. Τώρα θα δουλέψει αυτό. Αντί προλόγου, πολλοί με ρωτούν γιατί τώρα, γιατί αναμίχθηκες με τις εκλογές. Η απάντησή μου είναι ότι αγωνίζομαι για χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Δεν είμαι κομματικός, αλλά συμμετέχω στα κοινά. Ιδίως στα ευρωπαϊκά. Θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μας. Ας πάρουμε το περιουσιακό. Δέστε την υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου. Δέστε το κόστος που έχει δημιουργήσει στην Τουρκία. Δέστε την κατοχύρωση των περιουσιών μας στα κατεχόμενα. Πάρτε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Η υπόθεση Μωδινού. Σας θυμίζω το 1989, πριν να αρχίσει αυτή η υπόθεση, ή το 7 χρόνια φυλάκισης που ετιμωρούσε ο νόμος αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό έχει αλλάξει. Πάρτε τους αγνοούμενους, όχι μόνο εναντίον της Τουρκίας, όχι μόνο τα κακά που έκαμε η Τουρκία, αλλά αυτά που δεν έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να εξηγήσει το κράτος, γιατί η καθυστέρηση στην διερεύνηση της αλήθειας. Γιατί μια γυναίκα από τη Ξυλοφάγου με 3 παιδιά έπρεπε να περιμένει 25 χρόνια για να μάθει ότι ο άντρας της ήταν θαμμένος από τις 18 Αυγούστου του 1974 στο στρατιωτικό κημητήριο Λακατάμιας. Γιατί δεν της είπε κάποιος την αλήθεια. Γιατί έπρεπε να περιμένει. Ζούμε στην αβεβαιότητα, με μια αναξιόπιστη κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά. Αγωνιώ για τη χώρα μας, για το μέλλον της. Πονώ για το Βαρώσι. Βλέπω την κατρακύλα στη διχοτόμηση. Προσπαθώ να λύσω προβλήματα και αγωνίζομαι για μια
πιο δίκαιη κοινωνία. Τι θα πούμε στα παιδιά μας είναι το ερώτημα. Πώς θα τους διαχειριστούμε. Εγώ έχω δύο. Είναι στην Αγγλία. Ο ένας δουλεύει και ο άλλος σπουδάζει. Τι θα τους συμβουλεύσουμε να κάνουν. Τι θα τους πούμε ότι είναι το μέλλον τους. Πώς θα τους φέρουμε στην πατρίδα μας. Αξίζει να έρθουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρώτα θέλω να ακούσω. Μετά θέλω να διαβουλευτώ και μετά μαζί να αποφασίσουμε. Για να πετύχει αυτή η προσπάθεια, έχω τρεις άξονες. Αυτοί οι άξονες διαβούλευσης είναι οι δρόμοι τους οποίους θέλω να ακολουθήσω για να μπορέσω να υλοποιήσω αυτά που προσπάθησα να σας περιγράψω. Φαντάζομαι ένα τίμιο κράτος, μια κοινωνία πιο σωστή. Φαντάζομαι το μέλλον, το 2035, 75 χρόνια αυτής της δημοκρατίας. Πού θέλετε να είμαστε σαν κράτος? Μπορείτε να δείτε κι εσείς το μέλλον μαζί μου και με τα παιδιά σας? Θέλω επίσης να δω την λύση του Κυπριακού. Η λύση πρέπει να μας συμφέρει. Εάν δεν μας συμφέρει, δεν θα γίνει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Είναι η χώρα μας και πρέπει να την επανενώσουμε. Αρχίζω με το τίμιο κράτος. Πρέπει να τελειώσει η αδιαφάνεια. Πρέπει οι ηγέτες να ηγούνται με το παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει η έννοια της σύγκρουσης συμφέροντος και να γίνεται σεβαστή. Δεν μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει διαβατήρια που έφεραν συγγενείς υπουργών. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε ένα πραγματικό πόθεν έσχες. Δεν πρέπει να μπαίνει κάποιος στην κυβέρνηση για να κερδίσει. Δεν πρέπει κάποιος να παίρνει από το κράτος. Πρέπει να δίδει αν θέλει να υπηρετήσει. Και ένας σωστός μηχανισμός του πόθεν έσχες θα μπορέσει να περιφρουρήσει την πατρίδα μας από τη διαφθορά. Δυστυχώς το σύστημα δεν είναι εκεί. Ζητούμε ισότητα. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους μας. Αυτή είναι το μέλλον. Πρέπει να ανοίξει η κοινωνία. Πρέπει να καταργηθούν τα υπερπρονόμια που απολαμβάνουν ορισμένοι. Πρέπει να έχουμε μια πιο σωστή διάθεση του πλούτου της χώρας μας. Ας πάμε και σε πιο πρακτικά πράγματα. Θα μπορούσα να φανταστώ ένα δείχτη ο οποίος να μετρά την εφαρμογή των νόμων. Μας στέλνουν νομοθεσίες από τις Βρυξέλλες και πρέπει να εναρμονιστούμε. Περνούμε τις νομοθεσίες και κανείς δεν ξέρει τι ψήφισε. Και δεν φτάνει ότι δεν ξέρει τι ψήφισε, δεν ξέρει και πώς εφαρμόζεται. Τόσο δύσκολο θα ήταν να υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας που θεσπίστηκε. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται δουλειά. Δεν είναι δύσκολη, αλλά πρέπει κάπου να αρχίσει. Αν με βοηθήσει το σύστημα. Βοηθά. Πιστεύω σε ένα συμβουλευτικό ρόλο της Βουλής για τους διορισμούς του Προέδρου σε ημικρατικούς ή σε ανεξάρτητα αξιώματα. Υπάρχουν τα παραδείγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Διορίζεται κάποιος επίτροπος και πρέπει να περάσει από ακρόαση από το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και στη δική μας Βουλή? Γιατί τους διορισμούς που προτείνει ο Πρόεδρος να μην τους περάσουμε από το φίλτρο της Βουλής για να δώσει και εκείνη την άποψή της? Με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με ανάληψη υποχρέωσης από τον Πρόεδρο ότι θα δεχθεί τις προτροπές που θα πάρει η Βουλή.
Θέλω να βάλω ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στην έδρα του δικαστηρίου, διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορεί να περιμένουμε 5 χρόνια για μια πρωτόδικη απόφαση και ακόμα 5 ή και περισσότερα στο εφετείο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην έδρα θα αυξήσει την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης και θα κάνει την διαδικασία αυτή που είναι δικαίωμά μας κάτι προσιτό σε όλο τον κόσμο και δεν θα είναι απλώς μια ιδέα για την οποία μιλούμε. Ο μηχανισμός επίλυσης μιας διαφοράς είναι συστατικό στοιχείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα. Έτσι φέρνουμε καινούργιες επενδύσεις στη χώρα μας. Πιστεύω στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι η διαφάνεια η οποία θα επέλθει με την ψηφιοποίηση της κυβέρνησης σε γενικά αλλά και τμήματων ειδικότερα θα αυξήσει σίγουρα την παραγωγικότητα, θα αυξήσει τη διαφάνεια και εμφανώς η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών θα αυξηθεί. Είμαστε πίσω και χρειάζεται δουλειά. Πιστεύω ότι και ο πρόεδρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει τι κάνει. Τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες τι έκανε εκείνη την εβδομάδα, πού επήγε, με ποιους επήγε, τι ήταν η δουλειά του. Είναι υποχρέωση του να εξηγά στον κόσμο αυτά τα πράγματα για να υπάρχει αυτή η διαφάνεια, για να έχουμε ένα τιμιότερο κράτος. Πιστεύω στο δικαίωμα των πολιτών να πληροφορούνται και υπάρχουν νομοθεσίες που μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν σε πληροφορίες που θέλουν. Και είναι δικαίωμα των πολιτών να τις ζητήσει και είναι και υποχρέωση του κράτους να τις δώσει σε ταχτό χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη διαδικασία. Όλα αυτά περιγράφουν μια ιδέα που την ονομάζω τίμιο κράτος. Είναι αυτό που δεν έχουμε σήμερα. Είναι αυτό που θα ήθελα να έχουμε. Αυτό είναι δικαίωμά μας. Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και είναι υποχρέωση του κράτους να το δώσει. Αυτό φαντάζομαι. Ελάτε όμως μαζί μου και στην δεύτερη ενότητα που θέλω να δω. Η Κύπρος του 2035, 15-14 χρόνια από σήμερα. Ακούεται μακριά ως ορίζοντας, αλλά δεν είναι τόσο μακριά. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον μας. Εμείς πρέπει να το δημιουργήσουμε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα. Νιώθουμε αρκετά Ευρωπαίοι. Λειτουργούμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ή μήπως οι Βρυξέλλες είναι τόσο μακριά που εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ή μήπως νομίζουμε ότι οι Βρυξέλλες είναι μόνο η βοήθεια για το εθνικό μας πρόβλημα. Υπάρχουν τόσα που μπορούμε να κάνουμε αν το πιστέψουμε, αν το σχεδιάσουμε, αν το υλοποιήσουμε. Είναι εκεί και οι προκλήσεις αυτές μπορούν να τύχουν διαχείρισης. Πιστεύω σε μια Κύπρο και πράσινη. Πιστεύω σε ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα στην νήσο Κύπρο. Πιστεύω ότι χρειάζεται να μπούμε μέσα στην πράσινη συμφωνία και να αντλήσουμε από τις Βρυξέλλες όλα εκείνα που θα μπορούσαμε να πάρουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα μας να πάει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να φύγουμε από την γραμμική οικονομία και να μπούμε στην κυκλική. Εκεί που κάποιος ξέρει τι αγοράζει, μπορεί να το ανακυκλώσει και να το ξαναχρησιμοποιήσει με σεβασμό στο περιβάλλον το οποίο εμείς θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους. Οι επόμενοι έχουν δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον και εμείς υποχρέωση να τους το δώσουμε. Βλέπω την οικονομία, την υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη να είναι ένα φάσμα. Καλή οικονομία σημαίνει καλή υγεία και σημαίνει πιο καλή κοινωνική δικαιοσύνη. Αν δεν έχουμε καλή οικονομία, ούτε η υγεία θα είναι εκεί, ούτε και η κοινωνική δικαιοσύνη. Φαντάζομαι μέσα στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης
4 καινούργια δικαιώματα. Να τα θεσμοθετήσουμε. Δικαίωμα στην υγεία. Ναι, έχουμε το γεσί, μεγάλη κατάκτηση, πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά, αλλά είναι δικαίωμα μας. Πιστεύω στο δικαίωμα της διαβίου μάθησης. Πρέπει να το κατοχυρώσουμε. Πιστεύω επίσης στο δικαίωμα για περιβάλλον. Ήδη στην Ευρώπη, ήδη στα Ηνωμένα Έθνη, το δικαίωμα στο καθαρό, στο ασφαλισμένο, στο περιβάλλον που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος είναι ξεχωριστό δικαίωμα και πρέπει να το απαιτήσουμε. Επίσης πιστεύω στο δικαίωμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Γιατί να μην έχουμε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους για να αρχίσουμε. Πιστεύω στην ανάγκη ο κόσμος να εκπαιδευθεί καλύτερα στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διότι αυτό είναι το μέλλον. Και δεν είναι μόνο οι νεαροί, είναι όλοι μας που πρέπει να μάθουμε αυτές τις χρήσεις. Έχω ένα άλλο φάσμα. Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι νέοι και οι απόδημοι. Τι κατεύθυνση θέλουμε στην παιδεία μας? Τι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας? Ποια είναι η κριτική σκέψη που θα τους δώσουμε? Αύριο πρέπει να ανταγωνιστούν στην ενωμένη Ευρώπη. Εκεί είναι που πρέπει να στοχεύσουμε. Ο πολιτισμός μας είναι παντού. Πώς τον διαφυλάσσουμε, πώς τον προβάλλουμε, πώς τον χρησιμοποιούμε, τι μαθαίνουμε από αυτόν? Πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να μιλήσουμε και λίγο για τον αθλητισμό, μια και πριν λίγες μέρες η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έκοψε επιδόσματα στους πρωταθλητές μας. Με ποια λογική έγινε αυτό το πράγμα? Τι πρόγραμμα ακολουθούμε? Τι θέλουμε να κάνουμε? Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά μπορούμε να βγούμε και να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι νέοι για μένα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Όχι μόνο γιατί πρέπει να τους πείσουμε ότι πρέπει να ενδιαφερθούν και να έρθουν να ψηφίσουν, αλλά διότι είναι για αυτούς που αγωνιζόμαστε. Εγώ ακόμη δεν έχω γνωρίσει Κύπριο ο οποίος δεν θέλει να κάνει κάτι για τα παιδιά του. Όλοι γι' αυτό προσπαθούμε. Όλοι αυτό έχουμε στο νου μας. Πώς θα βοηθήσουμε τους νέους να μπουν στο σύστημα και να αρχίσουν να αντιδρούν. Διότι όπως τους βλέπω τώρα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, απλώς απέχουν. Και απέχουν διότι απαξιώνουν. Διότι θεωρούν ότι ό,τι και να κάνουν, τίποτα δεν θα αλλάξει. Οπότε ας συνεχίζουν να πίνουν τον καφέ τους, τουλάχιστον τον απολαμβάνουν. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι που θέλω να αλλάξει. Θέλω να δούμε τους απόδημους. Όχι να τους θυμούμαστε μια φορά κάθε 5 χρόνια για να τους φέρουμε να ψηφίσουν. Θέλω να κάνουμε επιστολική ψήφο. Θέλω να τους δώσουμε το δικαίωμα να συμμετέχουν στα τεχτενόμενα στη χώρα μας. Γιατί να μην μπορούν να ψηφίζουν από το εξωτερικό? Έτυχε οι άνθρωποι αυτοί να πρέπει να ξενιτευτούν. Αγαπούν τη χώρα, όπως και εμείς. Γιατί να τους αποκλείουμε? Γιατί να μην μπορούμε να τους φέρουμε μέσα? Γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε ένα απλό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη στο βόρειο Λονδίνο και όχι στην Υπάτη Αρμοστία στο κέντρο του Λονδίνου, να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να διεκπεραιώσει απλά πράγματα, ταυτότητα, διαβατήριο, τίτλους ιδιοκτησίας? Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε? Με τα τεχνολογικά μέσα που έχουμε σήμερα, νομίζω δεν είναι δύσκολο. Και φτάνω στο τρίτο κομμάτι. Η λύση μας συμφέρει. Μας συμφέρει διότι η λύση θα επανενώσει τη χώρα μας. Διότι η λύση θα δείξει το δυναμικό που έχει αυτή η γη που ονομάζεται Κύπρος. Ναι, με 2 κοινότητες. Έχουμε πολυπολιτισμικά στοιχεία τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και έρχομαι στα απλά. Υποστηρίζω την Ομοσπονδία. Υποστηρίζω τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα και πρέπει να ξεχωρίσετε την πολιτική ισότητα από την κυριαρχική ισότητα, την οποία δεν δεχόμαστε. Απλές έννοιες στα νομικά, οι οποίες πολλές φορές συχίζονται. Θέλω μέσα σε αυτή την λύση να πάμε πίσω και να συζητήσουμε πάνω στα 6 σημεία του πλαισίου Γκουτέρες. Όσοι διαβάσατε Πολίτη την Κυριακή, πήρατε μια ιδέα. Όσοι διαβάσατε Φιλελεύθερο την Κυριακή, πήρατε μια άλλη ιδέα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι τα χάλια που έχουμε σήμερα. Από το παραπέντε της λύσης τον Ιούλιο του 2017, είμαστε στο παραπέντε της διχοτόμησης τον Νιόβρη του 2017. Αυτά είναι τα γεγονότα. Αν είπε, αν δεν είπε, αν έφυγε, αν δεν έφυγε, τι έκαμε και τι δεν έκαμε, είναι ενδιαφέρον. Το μείζον, αυτό που πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε, είναι τι θα κάνουμε και πώς θα διαχειριστούμε το μέλλον μας. Αυτό το μέλλον για μένα είναι σημαντικό. Θέλω να κάνουμε μια επιτροπή αλήθειας, γιατί πιστεύω ότι η αλήθεια δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα φαίνεται. Πάρτε τους αγνοωμένους μας. Πάρτε άτομα τα οποία επηρεάστηκαν από την τουρκική εισβολή και από το πραξικόπημα προηγουμένως. Πάρτε κόσμο ο οποίος σκοτώθηκε πριν από το πραξικόπημα. Ελάτε μαζί μου στο 63 να δείτε τι έγινε. Γιατί να μην μάθουμε την αλήθεια? Γιατί πρέπει να χωνόμαστε πίσω από τη δικαιολογία ότι κάποιοι έκαναν αυτά τα πράγματα και δεν πρέπει να αναξίωμε πληγές? Γιατί να μην δώσουμε ασυλία σε άτομα τα οποία θα έρθουν και θα πούν την αλήθεια, με αντάλλαγμα να μάθουν οι συγγενείς που είναι θαμμένος ο δικός τους ή τι έγινε? Και αυτά δεν είναι περίεργα πράγματα στο εξωτερικό. Υπάρχουν 42 τέτοιες επιτροπές αλήθειας, η τελευταία στην Κολομβία και η πιο γνωστή στην Νότιο Αφρική. Γιατί φοβόμαστε την αλήθεια? Γιατί δεν θέλουμε να την δούμε? Μόνο με την αλήθεια θα χτίσουμε μια κοινωνία σε στέρεες βάσεις, όπου το μέλλον δεν θα τη φοβίζει, γιατί το παρελθόν θα έχει ξεκαθαρίσει και θα ξέρουμε που πάμε. Και τέλος, έχω ένα σχέδιο ειρήνης. Ένα σχέδιο ειρήνης με πρακτικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να φτάσουμε στην λύση, όταν και αν φτάσουμε, και ελπίζω να είναι σύντομο, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες που να συγκλίνουν προς αυτή τη λύση. Δεν είναι ο απομηχανής Θεός που θα μας φέρει τη λύση. Είναι εμείς. Και εμείς θα τη φέρουμε μέσα από μια διεργασία. Και αυτή η διεργασία δεν μπορεί να είναι άλλη από το να φέρνει τις δύο κοινότητες μαζί. Όσο οι κοινότητες αποκλίνουν, τόσο οι πιθανότητες για λύση λιγοστεύουν. Εφόσον οι κοινότητες συγκλίνουν, το μέλλον θα είναι για το καλό της χώρας μας. Τεράστια κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεράστιες ευκαιρίες. Ένα απλό δικοινοτικό νοσοκομείο στο αεροδρόμιο Λευκωσίας για το COVID θα εμπορούσε να ήταν μια πολύ καλή αρχή. Ένας αποτεφρωτήρας υψηλών προδιαγραφών μέσα στην νεκρή ζώνη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τις δύο κοινότητες με το σωστό τρόπο, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά σωστά χτισμένο. Αυτού του είδους οι ιδέες δεν κυκλοφορούν καν. Έχουμε τις δικοινοτικές επιτροπές, αλλά πρέπει να πω ότι δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Και πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα γίνει αυτό το σχέδιο ειρήνης, διότι στο τέλος της ημέρας έχουμε πόλεμο ακόμα σε αυτό το νησί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και έρχομαι στη Λεμεσό. Φτάνω λίγο Λεμεσανός, αυτόν θέλω να το πω. Χαίρομαι όμως περισσότερο, επειδή η πρώτη μου δημόσια παρουσίαση γίνεται στη Λεμεσό.
Νιώθω έντονα γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι η Λεμεσός τα τελευταία χρόνια ηγείται. Η πόλη αυτή δείχνει το μέλλον. Δείχνει πώς να γίνουν πράγματα, αλλά δείχνει επίσης και πώς να μην γίνονται πράγματα. Η πύργη είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε? Τι αντισταθμιστικά μέτρα δώσαμε σε όλα αυτά τα κτίρια? Πώς διασφαλίσαμε το κόστος της κατοικίας για ένα νέο ζευγάρι το οποίο τώρα αρχίζει το σπίτι του? Μήπως περιμένουμε ότι θα ζουν με τους γονείς τους για πάντα? Πώς θα διαχειριστούμε αυτά μέσα σε μια έννοια ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης, όπου με σεβασμό στο περιβάλλον εμφανώς, αλλά και σε κοινωνικά θέματα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη? Δεν θέλουμε την οικονομία της αρπαχτής. Θέλουμε οικονομία η οποία να είναι ισοζυγισμένη. Θέλουμε να εισάξω έννοιες όπως εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη. Όταν μια εταιρεία παίρνει από μια κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δώσει. Και αυτό σε άλλες πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης είναι ο κανόνας. Αυτού του είδους οι ιδέες είναι τα θέματα που θέλω να θέσω για συζήτηση μαζί σας. Και πρέπει να σας πω ότι θέλω πράγματι να ακούσω, διότι θέλω να μάθω περισσότερα, να εμπλουτίσω τις δικές μου απόψεις, ούτως ώστε αύριο σε κάποιες προγραμματικές δηλώσεις τα θέματα που εσάς απασχολούν θα μπορούν να τύχουν διαχείρισης. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια είναι, για αυτή λοιπόν την προσπάθεια κάνω την αρχή σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, και το λέω αυτό επειδή έρχομαι από εκείνο το συνάφι, η Κύπρος μας μπορεί να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει, εμείς θα την αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αχιλλέα. Η Κύπρος μπορεί να αλλάξει. Η σειρά στον κόσμο μας. Παρακαλώ οι ερωτήσεις να είναι σύντομες για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν. Το μικρόφωνο υπάρχει. Ποιος να ξεκινήσει τη διαβούλευση? Παρακαλώ να λέτε το όνομά σας. Καλησπέρα σας, είμαι ο Άνθος Χριστοδούλου. Κύριε Αχιλλέα, ακούσαμε απόψε το όραμά σας και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όμως δεν ακούσαμε να πείτε κάτι για τον πόνο του φτωχού. Αυτούς όλους τους καταχραστές δεν ακούσα να τους συναφέρετε τι θα γίνει μαζί τους. Και ξέρετε τι εννοώ. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστοδούλου, καταχραστές πολλοί και ταξίδια στις Σεϊχέλες πολλά και αδιαφάνεια μεγάλη και έγκλημα από πολλούς τραπεζικούς οίκους βλέπουμε. Ναι, πρέπει να έχουμε πρόγραμμα, πρέπει να το δούμε. Πιστεύω στην κοινωνική ισότητα, πιστεύω στο ότι πρέπει να βοηθήσουμε κόσμον ο οποίος δεν ήταν τυχερός, όπως οι πιο πολλοί από εμάς. Σκέφτομαι, φαντάζομαι, θέλω να δω έναν επιτελικό κράτος. Θέλω να δω έναν κράτος το οποίο δέχεται την επιχειρηματικότητα, διότι έτσι δουλεύει η οικονομία, αλλά διασφαλίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό γίνεται νόμιμα, χωρίς διακρίσεις, όπου ο καθένας μπορεί. Και το πιο σημαντικό, αυτόν το επιτελικό κράτος χτίζει ένα δίχτυ ασφάλειας. Όποιος είναι κάτω από αυτόν το δίχτυ, πρέπει να το βοηθήσουμε, διότι είναι ένας συμπολίτης μας ο οποίος για κάποιους λόγους δεν τα κατάφερε. Είναι συνάνθρωπος μας και πρέπει να βοηθηθεί. Αυτά φαντάζομαι και όχι απλώς ως φαντασία, αλλά ως έργο.
Αν πιστεύετε στα ανθρώπινα δικαιώματα, και δεν σημαίνει ότι όλοι πιστεύουν, αν πιστεύετε, το πρώτο που πιστεύετε είναι η ισότητα των ανθρώπων και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στα δικαιώματα που σας είπα και τόσα άλλα που πρέπει να του προσφέρει το κράτος. Ελπίζω. Α, δεν ξέρω για δουν τα πράγματα. Εγώ είπα σας τις ιδέες μου. Αν θέλετε να με χαρακτηρίσετε, μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα. Αυτές όμως είναι οι απόψεις μου. Ο επόμενος, ναι, για να αφού είναι... Καλησπέρα, Τάκη Σονησιφόρου, ονομάζομαι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη αφορά το διεφθαρμένο κράτος, που συμπεριλαμβάνει τον Πρόεδρο, αλλά και τη Βουλή. Έχουμε γίνει ρεζίλι παγκοσμίως. Δεν ακούσα στα λεγόμενα σας τη λέξη τιμωρία. Αν δεν υπάρξει τιμωρία, θα συνεχίσει το κακό. Το δεύτερο αφορά τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Ήρθαν οδηγίες το Φεβράρι στην κυβέρνηση, στη Βουλή, για τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών. Κινδυνεύει το κράτος μας να φάει προστήματα τα οποία θα πληρώσουμε εμείς. Αυτά τα λαμόγια που έχουν καταστρέψει την Κύπρο αγνοούν ότι κλέβουν τους πολίτες με τις καταχρηστικές ρήτρες. Τι έχετε να κάνετε για αυτά? Ευχαριστώ. Οι καταχρηστικές ρήτρες είναι καθαρά νομικό θέμα και το αντιλαμβάνομαι. Η Ευρώπη ελπίζω να μας αναγκάσει να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Περιμένουμε από το Κοινοβούλιο μας να δούμε τι εναρμονιστικά νομοσχέδια θα κάνει. Έρχομαι στο θέμα της κυβέρνησης. Για μένα το πιο σοβαρό θέμα που έχει η κυβέρνηση και στην Κύπρο, αλλά περισσότερο στο εξωτερικό, είναι η αναξιοπιστία της. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν μία φορά για τα χρυσά διαβατήρια και μετά εμείς, για να γελάσουμε τους κουτόφραγκους στις Βρυξέλλες, όσα διαβατήρια ήταν μέσα στο σύστημα, 1.300 περίπου, δεν τα σταματήσαμε. Και μας έκαναν και δεύτερη κατηγορία για αυτά. Αύριο το πρόστιμο, ποιος θα το πληρώσει? Αυτά είναι θέματα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για πρόστιμα, ελάτε μαζί μου να δούμε το θέμα των ρήπων. Πότε θα αλλάξει αυτό? Πότε θα σταματήσει το κράτος να μας βάλει ΦΠΑ πάνω στο ποσό που πληρώνεται για τους ρήπους? Αυτά γίνονται. Άρχισε τώρα μια συζήτηση λόγω του κόστους της ενέργειας και αντιλαμβάνομαι ότι θα μειωθεί το ΦΠΑ. Είναι πιο ριζοσπαστικά τα θέματα που πρέπει με πιο ριζοσπαστικών τρόπων να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Αλλά για να μην μου πεις, αγαπητέ Τάκη, ότι αποφεύγω να απαντήσω, η δουλειά μου είναι ακριβώς αυτή. Δεν μπορεί κάποιος να παρανομεί και να μην υπάρχουν συνέπειες. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι αντίθετο με τον νόμο και να τη γλιτώνει. Διότι αυτή η ατιμωρησία είναι ο λόγος για τον οποίο το σύστημα δεν ανταποκρίνεται. Και δεν είναι άσχετο με αυτόν η χαμηλή ταχύτητα με την οποία η δικαιοσύνη αποδίδεται στη χώρα μας. Το γεγονός του χρόνου που περνά για να πάει κάποιος δικαστήριο και να δικαιωθεί, δυστυχώς είναι καταστροφικό για την έννοια της διεκδίκησης των δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, πρέπει το σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί και ναι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Ο κύριος κάτω, να πάρουμε αυτήν την πλευρά που είμαστε για να... Καλησπέρα σας, Στέφανος Αντωνιάδης το όνομά μου, είμαι διεθνολόγος. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Χιλέα, εσείς που έχετε και τόσες επαφές με ξένες χώρες και μάλιστα με πολύ σημαντικές υπηρεσίες και θεσμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχετε πάει στην Αθήνα, στο Δικαστήριο των Αθηνών, που ήταν τα πρώτα που συστάθηκαν παγκοσμίως. Γενικότερα, έχετε πολλή εμπειρία. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη χώρα μας με τα προβλήματα που έχει, αλλά και με τα θετικά στις άλλες χώρες, τις επαφές που θα εξελιχθούν αν εκλεγείτε, και με την προώθηση του πολιτισμού, αλλά και με την προώθηση των προβλημάτων μας, ούτως ώστε να υπάρξει μια επίλυση. Ευχαριστώ. Το πολιτικό μας θέμα
χρειάζεται βοήθεια για να επιλυθεί. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να το λύσουμε. Η πρώτη βοήθεια, διότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο, είναι αυτών των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε τα 6 σημεία κουτέρες, πρέπει να αρχίσουμε σταυροειδή διαπραγμάτευση από εκεί που εμείναμε. Πρέπει να δεχθούμε αυτά που έγιναν μέχρι τώρα και να μην μας φοβίζει ότι η τουρκική πλευρά μιλά για δύο κράτη. Αφήστε τους να μιλούν για εκείνον και μην χρησιμοποιείτε την τουρκική θέση ως δικαιολογία για να αποφεύγετε να πάτε στις διαπραγματεύσεις επειδή δήθεν οι Τούρκοι θέλουν δύο κράτη. Ε, ωραία, επειδή θέλουν οι Τούρκοι δύο κράτη, τι έγινε? Ελάτε μαζί μου στην Ευρώπη. Ελάτε να πάρουμε τη θωράκιση από τις Βρυξέλλες. Ελάτε μαζί μου να συμπλέψουμε σε μια θετική ατζέντα για την Τουρκία, ούτως ώστε η Ευρώπη να μας βοηθήσει. Ήδη οι τεχνικές επιτροπές για την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας λειτουργούν. Ποια είναι η θέση μας? Ήδη το μεταναστευτικό πληρώνει η Ευρώπη 3 δισεκατομμύρια πριν το τέλος του χρόνου θα δοθούν. Ήδη στην Ευρώπη συζητείται η βίζα για ορισμένους Τούρκους πολίτες. Ποια είναι η θέση μας? Αν η θέση μας είναι σωστή, αν θωρακιστούμε κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης, σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Και μην ξεχνάτε ότι ο λόγος που η Ευρώπη ποτέ δεν θα δεχτεί τα δύο κράτη στην Κύπρο είναι διότι έχουν και εκείνοι παρόμοια προβλήματα. Πόσες χώρες θα αρχίζουν να σπάζουν εάν αυτού του είδους η λογική εφαρμοστεί? Αυτή είναι η δική μου άποψη και για να πετύχει αυτόν πρέπει πρώτα να μας πιστέψουν. Δεν μας πιστεύουν. Δεν έχουμε αξιοπιστία. Αν δεν διορθώσουμε αυτήν την αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, πώς θα πάμε στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Νιόρκη να διαπραγματευτούμε? Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, πιστεύω. Και το ότι ακόμα δεν μπορείτε να αποφασίσετε αν είναι ο πολίτης που λέει την αλήθεια ή ο φιλελεύθερος για το τι έγινε στο Grand Montana τις 6 και 7 Ιουλίου του 2017, αυτό δείχνει την κατάσταση στην οποία είμαστε. Είναι δικό μας πρόβλημα να μιληθεί το Κυπριακό. Δεν είναι κανένας άλλου. Δικό μας το πρόβλημα, εμείς θα το λύσουμε μέσα στην Ευρώπη που είναι ο καταλύτης. Γι' αυτόν είμαστε Ευρωπαίοι. Γι' αυτόν εμπήκαμε το 4. Για την προστασία και την επίλυση του Κυπριακού. Άλλος από εδώ υπάρχει... Ναι. Γεια σας. Γεωργία Στεφάνου. Κύριε Δημητριάδη, μου ήθελα να σας ρωτήσω, από τα τελευταία σας σχόλια όσον αφορά το Κυπριακό, ακούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο πολιτικής ισότητας. Θα μπορούσατε να μας δώσετε τη δική σας ερμηνεία, διότι προσωπικά εγώ δεν έχω αντιληφθεί. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω το δικό σας όραμα. Πριν να σας το πω, να βάλω δύο ορισμούς. Να βάλω τον ορισμό της πολιτικής ισότητας και να δώσω τον ορισμό της κυριαρχικής ισότητας. Τα δύο είναι εντελώς διαφορετικά. Η πολιτική ισότητα, με απλούς νομικούς όρους, είναι έννοια του συντάγματος μιας χώρας. Έχουμε ένα σύνταγμα, είναι μια ομοσπονδία και έχουμε διάφορες πολιτείες. Πάρτε την Αμερική που είναι απλό παράδειγμα. 50 πολιτείες, πάρτε την Καλιφόρνια αν θέλετε και πάρτε και την πολιτεία του Delaware που είναι μια μικροσκοπική σε σχέση με την Καλιφόρνια. Και οι δύο πολιτείες έχουν από δύο γερουσιαστές στη γερουσία. Αυτό είναι ισότητα. Όσον αφορά όμως την πληθυσμιακή δομή της κάθε πολιτείας, έχουν διαφορετικών αριθμών βουλευτών στο Κογκρέσο. Αυτές οι πολιτείες όμως είναι ίσες, διότι το σύνταγμα, το ομοσπονδιακό σύνταγμα της Αμερικής, έτσι το κάνει. Έτσι και εμείς μπορούμε να χτίσουμε τη δική μας ομοσπονδία, όπου οι δύο συνιστώσες πολιτείες θα είναι ίσες. Αυτόν όμως δεν πρέπει, κυρία Στεφάνου, να το συγχύζετε με την κυριαρχική ισότητα, η οποία είναι έννοια διεθνούς δικαίου, δεν είναι έννοια συνταγματικού δικαίου.
Η κυριαρχική ισότητα είναι πως τα άλλα κράτη μας βλέπουν εμάς. Και ο κίνδυνος της κυριαρχικής ισότητας, αν δεν το ξεκαθαρίσουμε και αν δεν το γράψουμε κάτω σωστά, είναι ότι αν οι δύο πολιτείες μαλώσουν, η μια θα πιάσει τα πράγματα της, θα φύγει και θα πει χαίρο πολύ, εγώ είμαι κράτος και αναγνωρίστε με. Αυτός είναι ο φόβος μας εις την Ομοσπονδία. Και αυτόν τον φόβο μπορούμε να το διαχειριστούμε. Διότι κατ' ουδέναν λόγων δεν δεχόμαστε κυριαρχική ισότητα. Δεν δεχόμαστε να κάνουμε ένα σύστημα που αν οι δύο συνιστώσεις πολιτείες δεν τα βρουν, ο ένας να πιάσει το δρόμο του και να είναι το έναν κράτος και ο άλλος να πιάσει το δρόμο του και να είναι το άλλον κράτος. Αυτός είναι ο φόβος και αυτό δεν γίνεται δεχτόν, όχι γιατί σας το λέω εγώ, αλλά διότι η Ευρώπη δεν θα το δεχτεί. Και εφόσον η Ευρώπη δεν θα το δεχτεί, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς να το συζητούμε και να μην φοβόμαστε να μιλούμε για πολιτική ισότητα, διότι έτσι είναι οι ομοσπονδίες. Αλλά θέλετε να μιλήσουμε για την Ομοσπονδία, να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα για όλους, όχι εσάς μόνο, κυρία Στεφάνου. Αύριο το πρωί λύσαμε το Κυπριακό και έγινε το Ομοσπονδιακό Σύστημα και έχουμε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η Ελληνοκυπριακή Πολιτεία από τη μια και η Τουρκοκυπριακή Πολιτεία από την άλλη θα έχει κάθε μια το Σύνταγμα της. Εγώ εισηγούμε το Σύνταγμα της Ελληνοκυπριακής Πολιτείας να είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα. Να καταργήσουμε τον πρόεδρο. Να έχουμε έναν κοινοβουλευτικό σύστημα όπως καλή ώρα στην Αθήνα. Όπου η κυβέρνηση εκλέγεται από το κοινοβούλιο. Όπου η κυβέρνηση πέφτει διότι στο κοινοβούλιο δεν υπάρχει πλειοψηφία. Και δεν περιμένουμε 5 χρόνια που να είναι οι επόμενες εκλογές για να αλλάξει το σύστημα. Γιατί δεν συζητούμε αυτά τα απλά θέματα. Θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Αύριο το πρωί να κάτσουμε να γράψουμε το σύνταγμα μας. Της Ελληνοκυπριακής Πολιτείας. Το Ομοσπονδιακό έχει τόσα χρόνια, γράφουν το, ξαναγράφουν το, σβήνουν το, κάνουν το. Της Ελληνοκυπριακής Πολιτείας το Σύνταγμα Μπούντο. Ποιος το θκεύασε, τι είναι τα δικαιώματα μας. Αυτά, αν αρχίσουμε να τα συζητούμε, θα αντιληφθούμε τι σημαίνει, για να έρθω πίσω στην ερώτησή σας, πολιτική ισότητα και πόσο διαφορετική είναι από την κυριαρχική. Που δεν τη δεχόμαστε. Επόμενος. Ανδρέας Σούτζης. Μίλησατε αρκετά για τη λύση. Έχετε ελπίδες ότι υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε σε κάποια λύση Ενωμένης Κύπρου, όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ήδη χθες ο Ακκιντζή λέει ότι προχωρούν ολόγησα για σφάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Όπως ήρθαν τα πράγματα, υπάρχει περίπτωση να έρθουμε σε μια κατάσταση όπως ήταν στον Γκραν Μοντάνα και να βρούμε κάποιο είδους λύση ή επανένωση, οποιοδήποτε είδους, εκτός από δύο κράτη ή ένα κράτος μισών και την Τουρκία δίπλα μας. Ευχαριστώ. Αν δεν είχα αυτήν την ελπίδα, έστω και αμυδρή, δεν θα ήμουν σήμερα μπροστά σας, διότι θα εγκάθομαι στο γραφείο μου να έκαμνα ό,τι κάνω συνήθως. Πιστεύω ότι έχουμε αυτήν την πιθανότητα. Πιστεύω ότι ο χρόνος πάει να τελειώσει για αυτόν το σενάριο και ελπίζω ότι θα μας δοθεί ακόμα μια ευκαιρία. Γι' αυτόν η αγωνία μου, γι' αυτόν ο πόνος μου και γι' αυτόν η συζήτηση σήμερα. Ναι, πιστεύω ότι ακόμη μπορούμε να το λύσουμε και έρχομαι πίσω στο απλό σημείο ότι η Ευρώπη δεν θα δεχτεί την κυριαρχική ισότητα, διότι αν τη δεχτεί στην Κύπρο και βγουν δύο κράτη από την Κύπρο, το πρόβλημα της θα είναι πολλαπλάσιο με τις δικές της χώρες. Άρα αυτό είναι η ασφάλεια που νιώθω. Εάν θέλουμε όμως τη λύση, θα πρέπει να δουλέψουμε. Και δεν δουλεύουμε αρκετά για τη λύση. Δεν προσπαθούμε, δεν γίνονται κινήσεις. Αύριο οι Τουρκοκύπριοι, αν εξαφανιστούν, δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρξει λύση, διότι δεν θα υπάρχουν οι δεσμοί που ακόμα και τώρα εγώ αισθάνομαι με φίλους μου. Αυτόν θα εκλείψει. Όταν η δική μου γενιά φύγει, δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα.
Και αυτόν είναι το επίγον της υπόθεσης και γι' αυτόν πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα, ούτε και βέβαια μπορώ να σας πω ότι είναι εγγυημένη η αποτυχία. Αν δεν δοκιμάσουμε όμως, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορώ να αντέξω τις ενοχές της απραξίας μας. Να το πάρω λίγο πιο κάτω, η αμόχωση το σώζεται. Ναι, ναι, ακόμα παίζει. Ακόμα παίζει αμόχωστος. Και βλέπω τον Τόνιντζαμ, ναι, παίζει αμόχωστος. 3,5% ανοίξαν μας. Το καμπανάκι εκτύπησε. Τι κάνουμε εμείς? Τι περιμένουμε? Όταν την ανοίξουν όλοι, όταν το τόκι που έφερε ο κύριος Ερντογάν, που χτίζει πόλεις, θα κάνει όλον τον παραλιακό μέτωπο, όσοι ευβαροσιώτες από το Κωνσταντία ως το Golden Sands και πιο κάτω. Όταν πάρει όλον εκείνον το παραλιακό μέτωπο και το κάνει το Las Vegas της Ανατολικής Μεσογείου, νομίζετε ότι οι πιθανότητες μας είναι πιο πολλές, αν μαλίσουμε τον Κυπριακό, να πιάσουμε πίσω αυτόν το κομμάτι που ονομάζεται Βαρόσι? Το Βαρόσι για μένα είναι ο φάρος της λύσης. Αν αυτός ο φάρος σβήσει, χάνουμε την πορεία μας προς τη λύση και πέφτουμε με βεβαιότητα στα βράχια της διχοτόμησης. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Γι' αυτόν επίγομαι για το Βαρόσι μας, γι' αυτόν πονώ, γι' αυτόν πολλές φορές με βλέπετε να φωνάζω έξαλλος, για την απραξία μας. Εν μπορεί το ΕΦΚΑΦ να μας λέει ότι δικόν του το Βαρόσι και η Κυπριακή Δημοκρατία να απέχει από τις νομικές διαδικασίες για να υποστηρίξει τη θέση ότι το 1960 από το Appendix U της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης ο κύριος Κουτσούκ και ο κύριος Δεχτάς επήραν 1,5 εκατομμύριο στερλίνες, από τις οποίες 500.000 με την υπογραφή την ημέρα της ανεξαρτησίας, προς πλήρη και τελική εξόφληση όλων των απαιτήσεων των Τουρκοκυπρίων, περιλαμβανομένων αυτών του ΕΦΚΑΦ, και το κράτος μου να μην το λέει και να περιμένει που ένα δικηγόρο να το κάνει. Γιατί? Τόση εμπιστοσύνη έχουν σε τον δικηγόρο? Αυτά είναι τα θέματα και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Έρχομαι από έναν περιβάλλον διεκδίκησης. Το να μαλώνω κάθε πρωί είναι ο τρόπος ζωής μου. Αυτόν θέλω να το μεταφέρω στην κοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά από όσα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μέχρι τώρα. Δεν με απασχολεί η σύγκρουση. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Και προσπαθούμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Αν θέλουμε, υπάρχει και η θεωρία του καναπέ. Δεν την ασπάζομαι. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα πείσουμε τους νέους να έρθουν μαζί μας. Και ναι, σώζεται το βάρος, είναι Αντιγόνη. Επόμενος. Ναι. Ανδρέας Λαός, πρωτεύοντος του εθνικού θέματος, σίγουρα πάμε παρακάτω. Υπάρχει τι κάνουμε πρώτα απ' όλα, αν είναι εργαλείο των φυσικών αερίων, να το χρησιμοποιήσουμε για διαπραγματεύσεις. Αλλά θα έρθω στην οικονομία. Η οικονομία είναι αυτή που είναι, στηρίζει κάθε κράτος, κάθε ευρώ. Υπάρχει ένα αναγκάθι που ονομάζονται τράπεζες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα ταμεία προνοίας σχεδόν μέσα στις τράπεζες, χωρίς κι αν είναι μια μπακύρα, αυτοί που τα δικαιούνται, τόκους και όλοι. Ήταν χρήσιμο να προωθηθούν αυτά τα λεφτά όλα με χρεόγραφα, παραδείγματος χάρη της κυβέρνησης, να δώσουν και κάποιον τόκο εις τόνους αυτούς που τους ανήκουν, αλλά να παραχθούν, και έργα που να ψηλώσουν και την οικονομία μας. Έχετε αυτήν την τόλμη να τα βάλετε με τις τράπεζες για το θέμα? Διότι κάνοντας αυτήν την κίνηση, είναι σίγουρο, όπως και άλλες φορές, ότι οι τράπεζες αμέσως θα μας βάλουν κλάπες. Κύριε Ανδρέα, θα ήταν ερασιτεχνικό να σας πω ότι θα το έκανα χωρίς να το μελετήσω. Το ότι αν πιστεύω ότι είναι σωστό θα το κάνω, αυτό δεν πρέπει να έχετε αμφιβολία. Αλλά τα θέματα που εγείρεται είναι πάρα πολλά. Ταμείων προνοίας, η μη ύπαρξη τόκου. Ο τόκος τώρα στην τράπεζα είναι αρνητικός
είτε εν ταμείο προνοίας, είτε είναι ο λογαριασμός σου. Άρα πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα. Και αν ο τρόπος είναι να βγάλουμε χρεόγραφα τα οποία θα υποστηρίζονται από αυτά τα ποσά, αν κάποιος που είναι ειδικός μας το πει, να το συζητήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Το τι πρέπει να κάνουμε, ελπίζω ότι θα το ξέρω την ημέρα που θα εξαγγείλω για αυτήν την προσπάθεια, διότι θέλω να έχω προγραμματικές δηλώσεις. Να σας πω τώρα ναι ή όχι για κάτι τόσο τεχνικό, τόσο μεγάλο, θα ήταν ερασιτεχνικό από πλευράς μου. Δέχομαι να το κοιτάξω, δέχομαι να κάνουμε ένα πρόγραμμα και δέχομαι να δούμε πώς θα προστατεύσουμε αυτά τα ταμεία και πώς από τις τράπεζες πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι τράπεζες, όσον και να τις συμπαθείτε ή να μην τις συμπαθείτε, είναι αναγκαίων κακών στην οικονομία μας. Εγώ δεν ξέρω χώρα χωρίς τράπεζα. Άρα είναι θέμα διαχείρισης. Και έχουμε και κεντρική τράπεζα. Είμαστε βέβαια κάτω από το ευρώ, οπότε η νομισματική μας πολιτική δεν είναι τόσο ελεύθερη, δεδομένου ότι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αποφασίζει για το ευρώ, αλλά έχουμε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε θέματα. Για παράδειγμα, να θέλετε να μιλήσουμε οικονομικά, το πιο μεγάλο πρόβλημα που βλέπω εγώ τώρα είναι η επέλαση του πληθωρισμού. Και αυτόν το θέμα πρέπει να τύχει σωστής διαχείρισης και σοφών ρυθμίσεων, όχι για το αύριο, αλλά για ένα χρόνο. Αυτά πρέπει να τα δούμε και για αυτά πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και έναν σχέδιο δράσης. Δέχομαι τη διαπίστωση και αναλαμβάνω να σας δώσω τις απαντήσεις μέσα στις προγραμματικές μου δηλώσεις, ελπίζω. Το φυσικό αέριο, αν πάρουμε το COP26 και την προσπάθεια μας να ξεφύγουμε από, από την ορυκτή ενέργεια, σαν να και δεν είναι η προοπτική. Αν θέλετε να δούμε κάτι, ας δούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας δούμε την πράσινη συμφωνία και ας χρησιμοποιήσουμε τόσο ήλιο που έχουμε, τόση αιωλική ενέργεια που μπορούμε να έχουμε για να καθαρίσει το περιβάλλον μας. Ναι, και αν μπορέσουμε να βγάλουμε το αέριο, μα ως εργαλείο είναι να το βγάλεις, πώς να το πουλήσεις και αν θέλει κανένας να το αγοράσει και ας αφήνουν να το χρησιμοποιείς από τους ρήπους. Οπότε ναι, καλύτερο από, να το βάλω διαφορετικά, από το να καίεις μαζούτ, καλύτερο να καίεις φυσικό αέριο. Αλλά είναι πιο καλά να έχεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να σας βάλω την διαβάθμιση. Ο Μάριος, μετά ο κύριος και ο κύριος και νομίζω πρέπει να, ναι, σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε. Ο Μάριος και μετά οι δύο κύριοι. Μάριος Κασάπης. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα όσον αφορά τις συντάξεις μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να συνεχίσουν το πράγμα να μην το αναλαμβάνει κανένας καμία ευθύνη. Ναι. Ο τρίτος πυλώνας είναι τα ταμεία προνοίας, αλλά είναι που σου λευκό που πάει. Άρα πρέπει να μπει κάποια σοβαρή πολιτική σε τι θα γίνει για να ενισχυθούν οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, που σήμερα είναι πενιχρότατες. Το άλλο, μιλάτε όλοι για την κυκλική οικονομία, αλλά δεν έρχεται κανένα στην πράσινη οικονομία και να έχει συγκεκριμένες ιδέες. Μια πιθανή ιδέα θα ήταν να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο φωτοβολταϊκό για όλη την Κύπρο, για όλα τα σπίτια. Το οποίο να χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Που τα λέγει από να μας δω και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πετάξουμε πώς τίποτα, να γίνει αυτό το πράγμα και να δικαιούται το κάθε σπίτι να εισπράττει από την αρχή ηλεκτρισμού την παραγωγή του ηλεκτρισμού, αν δεν έχει αρκετή κατανάλωση το ίδιο, όχι να πιένει μούχτη. Και αυτό, η παραγωγή αυτή να πληρώνει για την οφειλή του προς το κράτος που θα χρηματοδοτήσει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Κασάπη, πολύ σωστά τα θέτετε τα θέματα. Και αν νομίζω ότι εγώ να σας λύσω το θέμα της σύνταξης σήμερα με τη θέση μου, νομίζω. Όχι, όχι. Απαντάστε. Αλλά δέχομαι τη θέση σας. Διότι η θέση σας είναι σωστή. Το χάσμα από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό όσον αφορά και τις συντάξεις είναι τρομακτικό. Και είναι άδικο να δουλεύεις μια ζωή για να πάρεις μια σύνταξη που στο τέλος δεν υπάρχει. Και για να μην πάμε μακριά, ελάτε στους δικηγόρους. Επάτησε το ταμείο μας. Το ταμείο προνοίας μας επάτησε. Ναι.
Ναι, αλλά διαπιστώνοντας την αλήθεια, ναι, να κλείσει, βάζεις ναι. τις βάσεις για να λύσεις το πρόβλημα. Και δέχομαι τα θέματα που αναφέρατε ότι είναι τεράστιας σημασίας. Επίσης, δέχομαι το θέμα για το εθνικό φωτοβολταϊκό σχέδιο. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε στέγη δεν έχει πάνω έναν ηλιακό. Ναι, εντάξει. Ωραία. Νομίζω να τα αφήσω εκεί. Δέχομαι τη διαπίστωση και για να εξηγούμε, σήμερα δεν ήρθα να σας πω το πρόγραμμα. Μετά τον Μάρτιν, που είναι να βγάλουμε πρόγραμμα, θα έρθω και θα έχω απαντήσεις. Σήμερα ήθελα να ακούσω, να μοιραστώ, αν θέλετε, την αγωνία μου, έτσι ώστε να δούμε ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Ο κύριος. Ναι, κύριε Κοντίδη, μετά. Καλησπέρα σας, Αχιλλέας Αχιλλέος. Κύριε Δημητριάδη, να πω ότι εξεπελάγηκα ευχάριστα για τη θέση σας για το φυσικό αέριο, γιατί σπάνια, ενώ πιθανόν έβαρχισε πολλούς στο μυαλό μας, ότι το φυσικό αέριο πλέον αρχίσε να γίνεται πεπερασμένη τεχνολογία. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το 2050 πρέπει να έχουμε μεταβεί στη ΣΑΠΕ. Εμείς ακόμα προσπαθούμε με όλους τους πολιτικά προβλήματα να βγάλουμε φυσικό αέριο. Και χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά γιατί ασχολείται περιβαλλοντικά που έχετε τη θέση. Ελπίζω να δούμε και στο πρόγραμμά σας. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, ποια θα ήταν η θέση σας για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, πολιτική ερώτηση, ναι. που μπορεί να προκύψει στο μέλλον ξανά. Η δεύτερη, αφού είμαστε στη Λεμεσό, μιλήσατε για τους πύργους. Ναι. Υπάρχει μια άναρχη ανάπτυξη στην Κύπρο, αλλά ειδικά στη Λεμεσό με τους πύργους. Εγώ βλέπω δύο κυρίες αιτίες. Η μία είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, το ότι δεν υπάρχει το σχέδιο για την Ίσο. Και επίσης το ότι υπάρχει το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο να δίνει κατά παρέκκληση άδειες κατά το δοκούν, εξυπηρετώντας πολλές φορές ημέτερα συμφέροντα. Και τούτο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους πύργους, με διαβατήρια, με τον κύριο Αναστασιάδη κτλ. Τι προτίθεστε να κάνετε, δηλαδή θα είσαστε διατεθειμένος να μην χρησιμοποιείτε εσείς το κατά παρέκκληση δικαίωμα και να συγκρουστείτε με πάρα πολλά συμφέροντα, μιλούμε για ΟΕΒ, μιλούμε για μεγαλοεπιχειρηματίες, ανάπτυξης γης. Και έναν τρίο χαριτολογώντας, όταν και αν εκλεγείτε, όταν εκλεγείτε, το δικαιολογικό σας γραφείο θα αποχωρήσετε ή θα ακολουθήσετε τη συνταγή του κύριου Αναστασιάδη, ο οποίος, έτσι λέμε, Ζανός, έκλεισε το, αλλά βλέπω εντός συχνά έξω από γραφείο στη Λεμεσό. Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Το γραφείο είναι δικό μου εντουλέλτου. Το γραφείο είναι δικό μου εντουλέλτου, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ εργάζομαι εκεί μαζί με συνεταίρους, οπότε τούτον είναι απλό. Δεν έχει σχέση με το πράγμα με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Και να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι να γελάσετε. Όταν ο Λέλλος σταμάτησε να ήταν δήμαρχος στη Λευκοσία, έρχεται πολλοί κόσμος και λένε να αναλάβουμε υποθέσεις εναντίον του δημαρχείου, διότι θεωρούσε ότι είχαμε γνώσεις για το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι απαγορεύεται να μιλήσουμε στο Δημαρχείο ενός ο Λέλλος ήταν δήμαρχος. Και ο πιο άσχετος δικηγόρος για θέματα του Δημαρχείου στη Λευκοσία ήμουν εγώ. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να αντιμετωπίσω θέματα. Η έννοια της σύγκρουσης συμφέροντος δεν είναι κάτι θεωρητικό. Στη διοντολογία των δικηγόρων, αν την ακολουθείς, είναι συγκεκριμένο και υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται. Επίσης, οι κανόνες για σύγκρουση συμφέροντος για μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εφαρμοστές και πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις. Και πρέπει να έχει και ο ίδιος ο πρόεδρος τις ίδιες υποχρεώσεις που βάλει τους υπουργούς να υπογράψουν στη χάρτα τους. Και βλέπω το άλλο, το Συμβούλιο Παρεκκλήσεων. Ναι, οι παρεκκλήσεις. Έχουμε και συμβούλιο. Χρειάζεται να το δούμε. Βεβαίως, όταν διοικείς μια χώρα, πάντοτε θέλεις μια ασφαλιστική δικλίδα για να μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί η εξαίρεση να γίνεται ο κανόνας, διότι πλέον καταργείς το σύστημα. Όσον αφορά την ερώτησή σας για τον ΝΑΤΟ, να το δούμε το θέμα αυτό, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν προοπτικές τώρα για αυτό το θέμα. Βλέπω τη λύση του Κυπριακού κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη, βλέπω τη λύση να εποπτεύεται, αν θέλετε, η εφαρμογή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το βλέπω να είναι καν ερώτημα μέσα στην εξίσωση. Όχι, τρία πράγματα μου είπετε, απάντησα. Ο κύριος Κοντίδης και κλείνουμε με τον κύριο, διότι ήδη ξεπεράσαμε τον κύριε χρόνο. Κύριε Δημητριάδη, θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτήν την προσπάθεια που είσαστε έτοιμος να κάνετε, έχοντας υπόψη ότι θα είναι πολύ δύσκολη
πολύ δύσκολος ο αγώνας που θα κάνετε, γιατί έχετε να κάνετε μια συμμορία οργανωμένη που έχει αλώσει τα πάντα. Γι' αυτόν υπομονή και επιμονή σε αυτά που πιστεύετε. Επειδή τώρα θέλετε απόψεις για το πρόγραμμα σας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το μέλλον κάθε λαού είναι η νεολαία. Είναι τα μωρά, είναι τα παιδιά του σχολείου. Πόσο ευχαριστημένοι είμαστε με τα σχολεία μας, με τη διδαχή που έχουν τα παιδιά μας στα δημοτικά και μετά στα γυμνάσια. Όταν ουσιαστικά την ιστορία της Κύπρου δεν την κάνουν καθόλου ή και αν την λένε, τη λένε παραποιημένη και στο τέλος έχουμε σχολεία τα οποία γίνονται φυτώρια εθνικιστών ή για να μην πω κάτι το χειρότερο. Γι' αυτό στο πρόγραμμα σας πιστεύω ότι πρέπει αυτόν τον τομέα να το δείτε, να το μελετήσετε και να βάλετε σωστές θέσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Κοντίδη, ευχαριστώ. Σέβομαι τις απόψεις σας, σοφές απόψεις, ιδίως η υπομονή και επιμονή που μου ευχηθήκετε. Όσον αφορά την παιδεία και τους νέους, αν θυμάστε την παρουσίασή μου στο σημείο που είχα αναφερθεί τα πράγματα που πρέπει να δούμε, και τα δύο σημεία είναι εκεί, και η παιδεία και οι νέοι. Βεβαίως είναι αλληλένδεκτα και βεβαίως αρχίζει από το δημοτικό και βεβαίως πρέπει να το σχεδιάσουμε σωστά. Και αν δεν μάθουμε την κυπριακή ιστορία, διερωτώμε γιατί έχουμε να μάθουμε όλα τα άλλα. Αλλά ναι, είναι κάτι που με απασχολεί. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας ότι για τα κοπελούθια μας που το κάνουμε. Αυτή είναι η σωστή κυπριακή έκφραση. Και αν δεν σεβαστούμε τα κοπελούθια μας, δεν ξέρω τι μέλλον θα τους δώσουμε. Κλείνει ο κύριος και μετά συνεχίζουμε με τα κουτού. Κυριάκος Χατζηχαραλάμπους, αγαπητέ Αχιλέα, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε ό,τι αποφασίσεις, είτε θα συνεχίσεις είτε θα σταματήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις εκάστοτε έχουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ύπαιθρο. Μιλάνε όλοι για πράσινο περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι ύπαιθρος. Χτες είδαμε ότι στον προϋπολογισμό του κράτους δεν έχει μπει ο δρόμος Σαϊτάλε Μεσού, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη φάση. Δεν είδα ούτε καθόλου εσείς να αναφερθείτε στην ύπαιθρο. Νομίζω πρέπει να βάλετε στο όραμα σας στην ύπαιθρο μας. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηχαραλάμπους, απόλυτα σωστόν. Απόλυτα σωστόν και σας ευχαριστώ, διότι ακριβώς γι' αυτό ήρθα εδώ. Έκανα μια πρόταση. Εμφανώς η πρότασή μου δεν είναι πλήρης. Εμφανώς θέματα για την ύπαιθρο είναι τεράστια σημασία, όχι απλώς στην οικολογική έννοια, αλλά στην έννοια των παραγωγικών μονάδων. Και αυτές οι παραγωγικές μονάδες, εάν συμβαδίζουν με τις οικολογικές εξελίξεις, μπορούν, πιστεύω, να πετύχουν και μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους μονάδες παραγωγής. Ήδη οι νοποιοί αρχίσαν, ήδη χτινοτροφία αν βλέπουμε, ήδη έχουμε προϊόντα οικολογικά, οργανικά, αν θέλετε ο πιο σωστός όρος, τα οποία θαυμάσια θα μπορούσαν να δουλέψουν στη χώρα μας, εφόσον νιώθουμε εμείς ότι πρέπει να καταναλώνουμε αυτού του είδους τα προϊόντα και όχι αυτά που μας σερβίρουν στο τραπέζι καθημερινά. Είναι και θέμα κουλτούρας αυτών, αλλά σίγουρα η ύπαιθρος είναι τεράστια σημασία και σας ευχαριστώ. Ο κύριος επιμένει να κλείνουμε. Και κλείνουμε. Okay. Ναι, με ακούτε. Ο Άκης Λόρδος ονομάζω. Μάσκες, ναι. Θύμωσες την Αντιγόνη, κύριε Άκη. Μα ναι. Είναι οι μάσκες, διαλογόμαστε. Η απόσταση με τις μάσκες. Κύριε Δημητρή Αχιλέα, εκτός από το κουράγιο σας, σας συγχαίρω για το κουράγιο σας να καθαρίσετε το στάβλο του Αυγείου, το πρώτο. Εκτός από την ειρωνία τούτη, όχι για σας βέβαια, για το κουράγιο σας και ελπίζω να πάτε καλά. Ήθελα να μας πείτε την πιθανότητα ότι αν η Τουρκία δεν ικανοποιηθεί, που δεν θα ικανοποιηθεί για διχοτόμηση, για δύο κράτη, ελπίζω βέβαια, και όπως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται,
να προσαρτήσει τη Βόρεια Κύπρο με τον κατάλληλο χρόνο. Για μένα υπάρχει πιθανότητα, ώσπου δεν παίρνει αναγνώριση. Και ώσπου δεν λύνεται το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν πρόκειται να λυθεί με τη σημερινή κατάσταση που έχουμε, το Σταύλο που είπα, διότι αλλάξαμε 6 θέσεις. Έχω τις μετρημένες εδώ 6 θέσεις. Από τη Ζωνικίνη, στον Κουτέρες, την Σίξτη κλπ. Κλπ. Χαλαρή Ομοσπονδία. Λοιπόν, και τη δεύτερη μου ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ή το όραμα σας, εάν η ΑΟΣ, βλέπετε αν αυτή η ΑΟΣ μπορεί ακόμα να λειτουργήσει σαν καταλήτης λύσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας και της περιοχής. Αν δεν είναι αργά, βέβαια. Ευχής έργων θα ήταν αν η ΑΟΣ μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περιβαλλοντικές εξελίξεις έχουν περιορίσει αυτές τις πιθανότητες. Εάν θα πάμε με την πράσινη συμφωνία, αν το 50 πρέπει να είναι ισοζυγισμένες, το περιβάλλον να μην δέχεται δυσμενείς επιπτώσεις, νομίζω τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Όσον αφορά το θέμα της προσάρτησης, δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα προχωρήσει να κάνει έτσι πράγμα και συμφωνώ μαζί σας ότι το μείζον στην άσκηση αυτή είναι να κάτσουμε κάτω και να λύσουμε το Κυπριακό. Έχει ένα πλαίσιο Κουτέρες. Έχει 6 σημεία. Να αρχίσουμε με σταυροειδή διαπραγμάτευση. Να δούμε τι θα δώσουμε στο ένα, τι θα πάρουμε στο άλλο. Και πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι η Ομοσπονδία είναι η λύση και όχι κάτι άλλο. Απλά θέματα της Ομοσπονδίας, όπως η ισότητα των δύο πολιτιών και η κυριαρχική ισότητα. Αυτά τα απλά πράγματα δεν συζητούνται. Και επειδή δεν συζητούνται, ο κόσμος τα συχίζει, επειδή τα συχίζει, φοβάται. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα γίνει, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα δοκιμάσω με όλο μου το σθένος. Ευχαριστούμε. Γίνεται να πω και εγώ κάτι πριν να κλείσουμε. Ναι. Πρώτα να ευχαριστήσω την Αντιγόνη για το θαυμάσιο συντονισμό. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τον διερμηνέα μας, ο οποίος έχει κάνει τη δουλειά του. Τρίτον, να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας στο βάθος, οι οποίοι θα συνεχίσουν να μας σερβίρουν και μετά με τη δεξίωση, αλλά να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσω ειδικά την ομάδα μου στο πολιτικό γραφείο, το οποίο δημιούργησε αυτήν την εκδήλωση απόψε. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ειδικά εσάς, που είχατε την καλοσύνη να έρθετε απόψε να με ακούσετε εδώ και άλλους τόσους οι οποίοι διαδικτυακά άκουσαν αυτήν την παρουσία. Να είστε πάντα καλά και πιστεύω ακόμα ότι η Κύπρος μας μπορεί να αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζουμε η Λεμεσός να είναι γουρλίτικη.